Το μάθημα αυτό είναι το πρώτο μάθημα σχετικά με την ουράνια προφητεία. Είναι ένα βιβλίο, πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο, σχεδόν όλοι. Όσοι δεν έχετε διαβάσει, καλό θα ήταν να το βρείτε, νομίζω είναι από εκδόσεις Διόπτρα, αν έχω δίκιο, να το κοιτάξετε. Και να το διαβάσετε αυτές τις μέρες για να ξέρετε γιατί πράγμα αναφερόμαστε. Και επίσης δεν είναι κακή ιδέα να το ξανά διαβάσετε όσοι έχετε διαβάσει τώρα με την αφορμή του μαθήματος. Δεν λέει κάτι καινούριο το βιβλίο. Απλώς παίρνει όλα αυτά που ήδη ξέρουμε και του οργανώνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο μέσα από αυτό που ονομάζει εννέα επιγνώσεις ή εννέα αρχές, οι βασικές αλήθειες, αν θέλετε, που έχουν σχέση με την πνευματική πορεία του ανθρώπου, με την εξέλιξη του ανθρώπου. Είναι όλα αυτά που ήδη κάνουμε, αλλά τα παίρνει και τα οργανώνει και το βάζει και επίσης μέσα σε ένα μυθιστόρημα ενός ανθρώπου που ψάχνει για την αλήθεια και ψάχνει τις επιγνώσεις αυτές και καταλήγει στο Περού για να ψάξει σε κάποια συγκεκριμένα μέρη αναζητώντας αυτά τα κλειδιά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια περίληψη όλων των επιγνώσεων και μετά θα πάρουμε μία-μία τις επιγνώσεις και θα τις δουλέψουμε ξεχωριστά σε μια προσπάθεια να τις κατανοήσουμε και να τις εφαρμόσουμε μέσα στην ζωή μας. Όλες αυτές οι επιγνώσεις έχουν το στόχο καταρχήν για την μεταμόρφωση του συστήματος πεπαιθήσεων. Ο απότερος σκοπός είναι η αλλαγή, αν θέλετε, των σκεπτομορφών των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτός ο τρόπος δημιουργεί την ατομική, την οικογενειακή, την κοινωνική και την παγκόσμια πραγματικότητα που επιβιώνουμε. Δυστυχώς αυτές οι αντιλήψεις που έχουμε δεν είναι οι ενώτερες που μπορούμε να έχουμε. Ακόμα βιώνουμε ξεχωριστότητα, ανταγωνισμό που θα συζητήσουμε και χρειάζονται να αλλάξουν. Η εξέλιξη ζητάει αλλαγή στο σύστημα πεπαιθήσεων των ανθρώπων. Δεύτερο μέρος, αν θέλετε, των νέα επιγνώσεων, ο στόχος είναι ένας μηχανισμός εσωτερικής καθοδήγησης. Ότι καλλιεργώ ένα τρόπο να πάρω μηνύματα από μέσα μου γύρω από το επόμενο βήμα που χρειάζομαι να κάνω ή γύρω από τις αποφάσεις που έχω να κάνω. Να μπορώ να δημιουργώ ένα σύστημα αποκωδικοποίησης, αν θέλετε, των μηνυμάτων που μου έρχονται και από μέσα μου και από την ζωή. Ένα τρίτο μέρος είναι η ανακάλυψη του σκοπού. Δηλαδή ότι ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται να ανακαλύπτει το λόγο ύπαρξής του. Αν δεν βρίσκει αυτό, δεν μπορεί να δημιουργήσει ευτυχία και δεν μπορεί βέβαια να εκτελεί το σκοπό της ύπαρξής του. Τότε τρίτο στοιχείο είναι να μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ και για ποιο λόγο ενσαρκώθηκε. Και ένα τέταρτο, αν θέλετε, κομμάτι των επιγνώσεων είναι ο χειρισμός της ενέργειας. Πώς να χειρίζομαι την ενέργεια, πώς να απελευθερωθώ από τα παιχνίδια ενέργειας που παίζουμε με τους άλλους ανθρώπους και πώς μπορώ να αυξήσω την δική μου ενέργεια, που σημαίνει περισσότερη ηρεμία, περισσότερη διάβγεια και περισσότερη αποτελεσματικότητα μέσα στην ζωή. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι εννέα επιγνώσεις?
Η πρώτη επίγνωση έχει σχέση με δύο θέματα. Το πρώτο είναι η σύμπτωση, ότι ο άνθρωπος, σύμφωνα με το James Redfield, ο συγγραφέας του βιβλίου, ο άνθρωπος πρώτο ξυπνάει και πρώτο μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψης γύρω από τι συμβαίνει και οδηγείται μέσα από τις λεγόμενες συμπτώσεις. Όλοι από εσάς έχετε κάποια σύμπτωση, υποτίθεται σύμπτωση, που σας οδήγησε να είστε εδώ σήμερα. Προσπαθήστε να σκεφτείτε πότε ακούσατε για την αρμονική ζωή και τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε να έρθείτε. Γιατί χιλιάδες άνθρωποι έχουν ακούσει και δεν θα πατήσουν ποτέ. Αυτό είναι μία σύμπτωση που μπορεί να σκεφτείτε. Τι είναι αυτό που με οδήγησε τον εμφανιστώ στην αρμονική ζωή και να παρακολουθώ το μήνυμα, το μάθημα που παρακολουθώ σήμερα. Κάτι σας οδήγησε σε αυτό. Μπορεί να ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Μπορεί να ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα. Ποιες είναι οι συμπτώσεις που σας έκανε να συναντηθείτε με τον σύντροφό σας ή να βρεθείτε στο χώρο που ζείτε, στο σπίτι που έχετε αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με την επίγνωση αυτή, ο δρόμος είναι στρωμένο, αν θέλετε, με καταστάσεις και γεγονότα, που κάθε γεγονός είναι ένα, πώς να το πούμε, διχάλα στο δρόμο και μια ευκαιρία να πάρω το ένα δρόμο ή το άλλο, να ακούω το μήνυμα από την σύμπτωση ή να μην ακούω το μήνυμα από την σύμπτωση. Αυτό το συγκεκριμένο θέμα των συμπτώσεων έχει σχέση και με την 7η επίγνωση που θα συζητήσουμε αργότερα, δηλαδή ο τρόπος να θέτω το ερώτημα της ζωής μου ώστε να μπορώ να αξιολογήσω τις συμπτώσεις. Τότε η πρώτη έννοια είναι ότι οι άνθρωποι σιγά σιγά οδηγούνται από συμπτώσεις, από πράγματα που συμβαίνουν στην ζωή τους, που τους οδηγούν, αρχίζουν να ρωτάνε τι είναι η ζωή, τι κάνω, υπάρχει τίποτα άλλο, γιατί δημιουργώ την πραγματικότητα που δημιουργώ, υπάρχει καμία άλλη πραγματικότητα που μπορώ να δημιουργήσω. Και η δεύτερη έννοια της πρώτης επίγνωσης είναι η κρίσιμη μάζα. Και τι έννοια είναι αυτή? Αυτή είναι μια έννοια που έρχεται από την πυρηνική φυσική, που λέει ότι αν ένα ποσοστό συγκεκριμένο από τα μόρια σε μια πυρηνική μάζα αρχίζουν να αντιδράνε με τρόπο ώστε η ύλη που υπάρχει μέσα τους να μετατρέπεται σε ενέργεια, όταν φτάνουμε στην κρίσιμη μάζα γίνεται μια έκρηξη και όλα τα άτομα, όλα τα μόρια κάνουν το ίδιο. Όταν είναι κάτω από την κρίσιμη μάζα, μόνο αυτά που κάνουν αυτά που κάνουν, κάνουν αυτά που κάνουν. Υπάρχει ένα σημείο που ξεφεύγει το πράγμα. Και βέβαια στην πυρηνική βόμβα θέλαμε να ξεφύγει, αυτή θέλω να ξεφύγει, και στην πυρηνική ενέργεια δεν θέλαμε να ξεφύγει. Αλλιώς θα έχουμε ένα Τσέρνομπιλ. Τι έγινε στο Τσέρνομπιλ? Ξέφυγε. Έφτασε στην κρίσιμη μάζα χωρίς να θέλω να φτάσει στην κρίσιμη μάζα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει την έννοια της κρίσιμης μάζας και την έχουν εφαρμόσει στην ανθρώπινη εξέλιξη, λέγοντας θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο όπου αρκετοί άνθρωποι θα σκέφτονται διαφορετικά. Αρκετοί άνθρωποι θα επιθυμούν ειρήνη. Αρκετοί άνθρωποι θα επιθυμούν δικαιοσύνη, ισότητα. Και θα γίνει μια έκρηξη μέσα από το λεγόμενο μορφογενετικό πεδίο, η αιτιατό σώμα της ανθρωπότητας, και όλοι οι άνθρωποι
ξαφνικά θα θέλουν αυτό. Δηλαδή θα επιδρούμε. Τώρα η έννοια της κρίσιμης μάζας είναι μια ελπίδα και ίσως η μόνη ελπίδα. Γιατί αν η αύξηση της πνευματικότητας πάει γραμμικά, χαθήκαμε. Το πλανήτη θα καταραίει. Δηλαδή αν δεν δημιουργείται μια συνειδητότητα οικολογικής, μια συνειδητότητα σεβασμού ισότητας, θα καταστρέψουμε το πλανήτη. Και δεν μπορεί να γίνει με μια ταχύτητα με το που σιγά σιγά. Πρέπει να γίνει μέσα από μια έκρηξη. Γι' αυτό σημαίνει χρειάζεται να φτάσουμε στην κρίσιμη μάζα. Ο καθένας εδώ, κάθε φορά που επιλέγει μια οικολογική λειτουργία, μια ειρηνική λειτουργία, μια λειτουργία συγχώρεσης, ενότητας, μια λειτουργία ενωτική, κάνει αυτή την ιδιότητα, αυτή την ικανότητα και αυτή την επιλογή πιο προσιτή σε όλα τα άλλα όντα στο πλανήτη. Μέσα από το κοινό υποσυνείδητο ή το μορφογενετικό πεδίο ή το αιτιατό σώμα των ανθρώπων. Ότι έχουμε, αν θέλετε, δύο βασικές έννοιες στην πρώτη επίγνωση. Η επίγνωση είναι αυτό το μη κρίσιμη μάζα και οι συμπτώσεις. Και θα εξετάσουμε αυτά καθώς προχωρήσουμε. Η δεύτερη έννοια, η δεύτερη επίγνωση λέγεται το μακρύτερη τώρα. Δηλαδή, μία άλλη αντίληψη του χρόνου και των σκεπτομορφών. Πιθανόν μία από αυτές τις εβδομάδες θα σας δείξω ένα κομμάτι από το σεμινάριο της κβαντικής φυσικής που κάνουμε, όπου να δείτε πώς εξελίσσεται, αν θέλετε, η αντίληψη του ανθρώπου από μία εποχή που όλες οι αντίληψεις ήταν καθορισμένες από τις θρησκείες και ήταν αίρεση να πεις ότι η γη γύρισε γύρω από τον ήλιο. Μάλλον κάψανε τον Μπρούνο Γιορδάνο ζωντανός επειδή του είπε. Ο Κοπέρνικας το βιβλίο που έγραψε απαγορευόταν για 300 χρόνια. Ήταν μαύρη, λες, δεν μπορούσε να απολυθεί για 300 χρόνια δηλαδή, επειδή έλεγε το απαράδεκτο ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και όχι ο ήλιος γύρω από την γη. Τον Γαλιλαίο τον είχαν φυλακεί. Δηλαδή όλοι οι επιστήμονες ήταν διωγμένοι από την εκκλησία. Μετά ήρθαν οι επιστήμονες στην δόξα και αυτοί έγινε νέα θρησκεία και αυτοί έγινε δογματικοί και διώξανε κάθε τι που έχει σχέση με το πνεύμα, με την συνειδητότητα, με την υποκειμενική αντίληψη του ανθρώπου και απορρίψανε πολλά πράγματα που είναι φυσικό για τον άνθρωπο και ο κάθε απλός άνθρωπος ξέρει πως τα συναισθήματα επιδρούν στο σώμα του, πως η διατροφή έχει επίδραση στην υγεία του, πράγματα απλά και κατανοητά, αλλά οι επιστήμονες τα απορρίψανε. Δεν είναι μπόρδες, δεν έχει καμία σημασία. Και οι επιστήμονες έγκρινε η νέα θρησκεία και σταματήσανε την εξέλιξη. Και τώρα έχουμε ένα πάνδρυμα. Έχουμε πάει από την θρησκεία στην επιστήμη και τώρα πάμε στην πνευματικότητα, μια πνευματική αντίληψη που περιλαμβάνει και συνθέτει και ενώνει όλα αυτά. Και προσθέτει, αν θέλετε, το όρο συνειδητότητα, κάτι που δεν είναι πολύ αποδεκτή από την επιστήμη. Η επιστήμη δεν ξέρει τι να κάνει με τη συνειδητότητα. Δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν μπορεί να την εξηγήσει. Από πού ήλθε αυτό το πράγμα, πήδηξε από το άτομο, από το κύτταρο, υπήρξε πριν. Δεν το δέχονται ότι υπήρξε πριν. Όλα πρέπει να έρθουν από την ύλη για τους περισσότερους επιστήμονες.
Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Τι να κάνουμε με την συνειδητότητα, τι να κάνουμε με αυτό που ξεφεύγει από την ικανότητά μας να μετρήσουμε. Γιατί αν δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε, δεν μπορεί να υπάρχει. Και δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε. Και τώρα προχωράμε από αυτό, πολλοί επιστήμονες προχωράνε από αυτό και αγκαλιάζουν μια νέα αντίληψη των πραγμάτων που συνθέει ό,τι καλύτερο υπήρξε στην θρησκεία και ό,τι καλύτερο υπάρχει στην επιστήμη και δημιουργεί μια νέα σκεπτομορφή, αν θέλετε, η αντίληψη της πραγματικότητας. Μία μέρα ίσως σας δείξω και κάποιο slide, θα σας δώσω σε χαρτί, είναι πιο εύκολο. Αν πάρουμε την δημιουργία που τώρα οι επιστήμονες το καθορίζουν ότι έχει ξεκινήσει πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Εντάξει, τη μεγάλη έκρηξη, όλοι οι θεωρείς, 13,5 με 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Okay. Τώρα, αν πάρουμε αυτό το διάστημα και το κάναμε 100 χρόνια. Ξέρετε πότε εμφανίζεται ο άνθρωπος? Στο χρόνο 99, 25 Δεκεμβρίου. Αν όλοι οι δημιουργοί είναι 100 χρόνια, έχουν περάσει 95 χρόνια, 95% από την ύπαρξη του σύμπαντος, πέρασε χωρίς εμάς, δηλαδή γίνεται χωρίς εμάς. Και ξέρετε πότε εμφανίστηκε η ομιλία? 31 Δεκεμβρίου. Πότε εμφανίστηκε ο Χριστός? 31 Δεκεμβρίου, 11:59 το βράδυ, και 58 δευτερόλεπτα, δηλαδή 2 δευτερόλεπτα, μάλλον 2 λεπτά πριν τη μεσάνυχτα εμφανίστηκε ο Χριστός. 2 λεπτά μεσά πριν από τη μεσάνυχτα, μετά από 99 χρόνια και τη τελευταία μέρα του χρόνου και 2 λεπτά πριν τη μεσάνυχτα. Δηλαδή 99,9999% από την δημιουργία του σύμπαντος και από την ύπαρξη του σύμπαντος πέρασε ουσιαστικά χωρίς εμάς. Και εμείς νομίζουμε ότι πέρασε ένα χρόνο και δεν έχουμε απελευθερωθεί από ένα πρόβλημα, σαν αφόρητο, σαν απαράδεκτο, σαν έχουμε κολλήσει. Χρειαζόταν όλα αυτά τα χρόνια, 14 δισεκατομμύρια χρόνια, να φτάσουμε στο επίπεδο από το υδρογόνο, γιατί στην αρχή μόνο υδρογόνο υπήρξε, να φτάσουμε στο σημείο του να είμαστε άνθρωποι. Χρειάζεται να αλλάξουμε την οπτική γωνία, αν θέλετε, που έχουμε για το χρόνο. Και βέβαια, για τον εαυτό μας και την μεγάλη σημασία που δίνουμε στον εαυτό μας σαν το κέντρο του σύμπαντος. Τότε η δεύτερη επίγνωση είναι η μεταμόρφωση των σκεπτομορφών. Η μεταμόρφωση του συστήματος πεπιθήσεων μέσα από την ικανότητα να βλέπουμε πιο μακριά και στο παρελθόν και στο μέλλον και ίσως από πιο ψηλά τον εαυτό μας και την ζωή μας. Λίγο να βγούμε από τον εαυτό μας. Η τρίτη επίγνωση έχει σχέση με την ενέργεια. Ότι όλοι είμαστε ενεργειακά πεδία. Τρεφόμαστε με ενέργεια, χρειαζόμαστε ενέργεια και ανταλλάζουμε ενέργεια μεταξύ μας και είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο, για την ψυχική και σωματική του κατάσταση να έχει μια ψηλή και εναρμονισμένη ενεργική κατάσταση. Γι' αυτό προτείνει την σωστή διατροφή, προπαντός ομή διατροφή, άσκηση,
αναπνοή, τεχνικές διολογισμού, χαλάρωση, οποιοδήποτε τεχνική που διατηρεί ένα ψηλό επίπεδο ενέργειας μεταξύ μας. Όμως προσθέτει στο βιβλίο ένα άλλο τρόπο να αυξάνουμε την ενέργεια, και αυτό είναι η εκτίμηση της ομορφιάς και ο συντονισμός με την ομορφιά και το αίσθημα της αγάπης. Ότι όταν βλέπω την ομορφιά σε έναν άνθρωπο ή σε ένα δέντρο ή σε ένα ζώο, ένα κουνούπι αν μπορείτε να δείτε την ομορφιά μέσα του, έχει το αίμα μας, βιώνοντας αυτή την ομορφιά και βιώνοντας αυτή την αγάπη, βιώνουμε ενέργεια. Δηλαδή αυξάνεται η ενέργεια μας. Όπου το αντίθετο, το να μην βλέπουμε την ομορφιά, να βλέπουμε την ασκήμια, την κριτική, την απόρρεψη, την ξεχωριστότητα, γίνεται μια αποκοπή ενεργειακή. Δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο η επαφή μας με τα άλλα όντα στην ισορρόπηση της ενέργειας. Γι' αυτό όλοι θέλαμε χάδια. Όχι μόνο οι άνθρωποι, οι γάτες, τα άλογα, οι αρκούδες, ακόμα τα λιοντάρια. Δηλαδή, όλα τα όντα θέλουν χάδια. Θέλουν επαφή, θέλουν και ηλική επαφή, αλλά επαφή με αγάπη. Παίρνουν ενέργεια από αυτό. Ένα μεγάλο μέρος της ερωτικής μας ανάγκης έρχεται από αυτό. Η ανάγκη για την συναλλαγή και ανανέωση της ενέργειας. Και θα κάνουμε άσκηση σε σχέση με την ομορφιά και το βίωμα της ενέργειας, εκτιμώντας και νιώθοντας αγάπη για άλλο άνθρωπο. Η τέταρτη επίγνωση είναι η μάχη για δύναμη. Εμείς ίσως στην αρμονική ζωή μπορούμε να την ονομάσουμε επίσης η μάχη για αξία, η μάχη για ποιος έχει δίκιο, η μάχη για ανωτερότητα ή για ασφάλεια. Ότι παίζουμε παιχνίδια, παίζουμε ρόλους με τους άλλους ανθρώπους, αναζητώντας να βιώσουμε την αξία μας ή να μπορούμε να ελέγξουμε τους άλλους ή να προστατεύουμε τον εαυτό μας από το να μας ελέγχουν. Και αυτά τα παιχνίδια τα έχουμε συστεί αρκετές φορές και θα το δουλέψουμε. Το ρόλο του θύματος, όπου ελέγχω τον άλλον κάνοντάς τον να νιώθει απεύθυνος για την πραγματικότητά μου, ώστε επιδρώ και ελέγχω τον άλλον μέσα ή από την ενοχή του ή από το αίσθημα ευθύνης που έχει ή το ρόλο που παίζει, το ρόλο του σωτήρα ή του γονιού ή του δασκάλου, και βάζω σε αυτόν την ευθύνη για την πραγματικότητά μου και παίρνω συνεχώς ενέργεια. Αυτό σε κάποιο βαθμό παίρνει ενέργεια, επειδή και αυτός νιώθει ότι αξίζει παίζοντας τον σωτήρα. Και καμία φορά άνθρωποι βρίσκουν μεταξύ τους παίζοντας αυτούς τους ρόλους, αλλά συνήθως ο ένας παίρνει ενέργεια και ο άλλος χάνει. Είναι το λεγόμενο ναι αλλά παιχνίδι, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αλλά ο ένας λέει έχω αυτό το πρόβλημα, ο άλλος λέει αλλά μπορείς να κάνεις αυτό, τσιμπάει. Ο άλλος λέει ναι αλλά δεν γίνεται για αυτό το λόγο. Αλλά αυτό μπορείς να κάνεις. Ναι, αλλά δεν γίνεται επειδή αυτό. Και μέχρι να σκάει ο άλλος, έχει σκεφτεί 15 διαφορετικές λύσεις και ο άλλος, ναι, αλλά. Δεν γίνεται. Τώρα, μετά από κάποια χρόνια δουλεύοντας σαν σύμβουλος, πάβεις να πέσεις το παιχνίδι και λες, τι θα κάνεις. Δεν έχω την απάντηση. Η απάντηση είναι μέσα σου. Ενδιαφέρομαι να ακούω τι θα κάνεις για αυτό. Θα σε βοηθήσω. Αλλά μόνο εσύ ξέρεις τι θα κάνεις. Εγώ δεν έχω την απάντηση.
Όμως, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο αυτό, τσιμπάμε και παίζουμε και παίζουμε και προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα του άλλου. Ένα άλλο παιχνίδι, ένα άλλο ρόλο είναι ο ανακριτής, που ό,τι και να κάνεις το βρίσκει λάθος, έχει πάντα μία συμβολή πώς να το κάνεις αλλιώς και παίρνει ενέργεια από το θύμα του, επειδή ο άλλος προσπαθεί να πάρει έγκριση. Προσπαθεί να πάρει ναι, το έκανες καλά, που δεν θα το πάρει ποτέ από τον ανακριτή, γιατί πάντα θα βρίσκει ένα άλλο τρόπο που θα μπορούσε να γίνει, γιατί είναι λάθος. Ο ρόλος του ανακριτή, όπου ο ανακριτής παίρνει αξία, παίρνει δύναμη και ακόμα ελέγχει τον άλλον, ο οποίος θέλει την έγκρισή του και θέλει να είναι εντάξει στα μάτια του. Άλλο παιχνίδι δύναμης μεταξύ τους. Άλλο παιχνίδι δύναμης, ο τρομοκράτης. Κάνω τον άλλο να φοβάται, ώστε να μην με πλησιάζει, να μην ζητάει κάτι από μένα και να κάνει αυτό που θέλω εγώ να κάνει, επειδή φοβάται τις συνέπειες, τι θα γίνει αν δεν κάνει αυτό που θέλω εγώ, γιατί θα γίνω τρομοκράτης και θα τον απειλήσω με διάφορους τρόπους, είτε λεκτικά, είτε σωματικά ή οικονομικά ή με κάποιο τρόπο θα βρω την δύναμη επάνω στον άλλο. Ότι ο άλλος παίζει τον τρομοκράτη, ένα παιχνίδι δύναμης και ελέγχου, ή να προστατεύει τον εαυτό του ή να γίνει αυτό που θέλει ο ίδιος. Και ο άλλος ρόλος είναι ο ρόλος του απόμακρου, που προστατεύει τον εαυτό του από συναισθηματικές συναλλαγές, με το να μην μοιράζεται πολύ με τους άλλους, δεν λέει τι νιώθει, δεν λέει τι σκέφτεται, πολλές φορές δεν λέει καν τι χρειάζεται, δεν μοιράζεται τα προβλήματά του και άρα ζει σε ένα προστατευμένο εσωτερικό κόσμο που έχει δημιουργήσει και νιώθει ασφάλεια μέσα σε αυτό. Ο απόμακρος επίσης μπορεί να πάρει ενέργεια με του να δημιουργεί στον άλλον την ανάγκη να ξέρει τι γίνεται μέσα του. Άρα ο άλλος τον πλησιάζει και λέει τι γίνεται, θέλω να ξέρω, και παίρνει αξία από αυτό. Καμία φορά μπορούμε να θεραπεύσουμε τον απόμακρο μέχρι τον αγνοήσουμε εντολώς. Δεν πάντα πετυχαίνει, γιατί μερικοί του αρέσει και αυτό. Μερικοί τους αρέσει να είναι μόνοι τους και να μην ασχολούνται με τίποτα. Υπάρχουν μερικοί όμως απόμακροι που κρυφά θέλουν να ρωτάνε οι άλλοι, γιατί παίρνουν αξία μέσα από το ενδιαφέρον του άλλου. Μερικοί είναι έτσι, άλλοι είναι αλλιώς. Αυτό είναι άρα η τέταρτη επίγνωση, η μάχη για δύναμη, η μάχη για έλεγχο που παίζουμε. Αυτοί οι ρόλοι είναι οι τρόποι που παίζουμε ρόλους. Μπορώ να παίξω το γονιό σαν θύμα, σαν τρομοκράτης, σαν ανακριτής και σαν απόμακρο. Δηλαδή αυτοί είναι οι τρόποι που παίζουμε και άλλους ρόλους. Μπορώ να παίξω τον εργοδότη μέσα από ένα από αυτούς τους ρόλους, ή να παίζω τον εργαζόμενο μέσα από οποιοδήποτε αυτούς τους ρόλους, ή τον σύντροφο. Να παίξω τον σύντροφο σαν τρομοκράτης ή σαν απόμακρος ή σαν θύμα κτλ. Η πέμπτη επίγνωση το ονομάζει το μήνυμα των μισθών. Μισθών λέγεται. Μίστικς. Μυστικών. Το είπα σωστά. Μίστων. Μίστων. Αυτό είπα, δεν είπα. Τι είπα μισθών. Δηλαδή ότι υπάρχει μία πηγή ενέργειας πέρα από όλα αυτά. Υπάρχει μία κοσμική πηγή ενέργειας. Και δεν χρειάζομαι να παίξω αυτά τα παιχνίδια για την αξία μου και την ενέργειά μου. Μπορώ να έχω απευθείας επαφή με το Θείο. Απευθείας επαφή
με όλη την ενέργεια που χρειάζομαι και την γνώση και την αξία και την δύναμη που χρειάζομαι. Και όταν έχω αυτό, δεν χρειάζομαι να παίξω αυτά τα παιχνίδια. Τώρα, μέσα στους δύο λογισμούς που κάνουμε και στις χαλαρώσεις που κάνουμε, αναζητούμε με επαφή με αυτή την πηγή και πολλές φορές μπορούμε έστω και για δευτερόλεπτα να την βιώσουμε. Συγκεκριμένα στο βιβλίο, ο άνθρωπος το βιώνει σε μια κρίση. Και υπάρχουν άνθρωποι που αυτό έχουν βιώσει στην ζωή τους, ότι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή υπερβαίνουν τον εαυτό τους. Συγκεκριμένα εδώ κίνδευε να πεθάνει, τον κυνηγάγανε. Και ξαφνικά εκεί που ο τρόμος του ήταν τόσο μεγάλο, έγινε ένα επίδειγμα από την συνειδητότητα που είχε σε ένα βίωμα, αυτό που ονομάζουμε peak experience, η εμπειρία κορυφής, που βίωσε ενότητα με όλα τα πλάσματα, με όλο το σύμπαν και με όλο το χώρο και το χρόνο. Ξαφνικά όλος ο χρόνος, παρελθόν και μέλλον, ήταν ένα, όλα τα όντα ήταν μέσα του και αυτό ήταν, αυτός ήταν προσωρινά τουλάχιστον σε αυτή την εμπειρία, μια οικουμενική συνειδητότητα. Ήταν όλα συνδεμένα με όλα. Ήταν μια πνευματική υπέρβαση, μια εμπειρία. Και το μήνυμα εδώ είναι ότι μπορεί κάποιος να καλλιεργήσει αυτό. Να καλλιεργήσει αυτή την επαφή και με αυτό το μεγαλείο, αλλά και με την καθοδήγηση που γίνεται μέσα από αυτό. Αυτή είναι η πέμπτη επίγνωση. Η έκτη επίγνωση είναι να καθαρίσουμε το παρελθόν. Για να μπορούμε να προχωρήσουμε στο δρόμο αυτό, πρέπει να δούμε καθαρά το παρελθόν μας. Αυτό σημαίνει ιδιαίτερα τους γονείς μας και όλους τους ανθρώπους που παίξανε ρόλο στην διαμόρφωση των προγραμματισμών μας, όχι μόνο γονείς, αλλά και δάσκαλοι, γιαγιάδες, παππούδες, αδέλφια, όσοι άλλοι άνθρωποι υπήρξαν τότε στην ζωή μας και που διαμορφώσανε μέσα μας το συγκεκριμένο σύστημα πεπιθήσεων που έχουμε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το σύστημα πεπιθήσεων. Δεν είναι άτυχο αυτό το σύστημα πεπιθήσεων. Εμείς επιλέξαμε τους γονείς και το παιδικό περιβάλλον και πού θα γεννηθούμε και πού θα είμαστε και αν θα είμαστε γυναίκα ή άντρα και σε ποια οικογένεια και σε ποια χώρα, επειδή αυτό θα μας προσφέρει την δυνατότητα να διαμορφώσουμε το συγκεκριμένο σύστημα πεπιθήσεων που είναι η συνέχεια της εξέλιξής μας. Είναι το αποτέλεσμα, αν θέλετε, των προηγούμενων ενσαρκώσεων μας. Όπως αύριο θα ξυπνήσουμε με το ίδιο σύστημα πεπιθήσεων με τον οποίο θα κοιμηθούμε απόψε το βράδυ, υπάρχει ανάγκη στην επόμενη ενσάρκωση να συνεχίσουμε εκεί που τελειώσουμε. Τελειώνοντας αυτή την ενσάρκωση, όσες σκεπτομορφές ακόμα έχουμε, όσες τάσεις ακόμα έχουμε, πρέπει να προβλέψουμε να βρούμε μια οικογένεια στην επόμενη ενσάρκωση που θα μας παρέχει την δυνατότητα να ξεκινήσουμε εκεί που τελειώσαμε για να συνεχίζουμε την εξέλιξή μας. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο στοιχείο, δηλαδή αυτά που έχουμε ακόμα να μάθουμε και τις σκεπτομορφές που κυριαρχούν μέσα μας τώρα. Και γι' αυτό βέβαια αξίζει να απελευθερωθούμε από αυτές τις σκεπτομορφές και να μην συνεχίζουμε στην επόμενη ενσάρκωση με τις ίδιες αντιλήψεις που έχουμε αυτή τη στιγμή και να παίξουμε την ίδια πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει ένα άλλο στοιχείο. Το λόγο, εκτός από την μάθηση, το έργο που ήρθαμε να κάνουμε. Άρα θα επιλέξουμε επίσης τότε συνθήκες στους γονείς και στο παιδικό περιβάλλον που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε το συγκεκριμένο στόχο που έχουμε δίπλα από την εξέλιξη, το έργο που έχουμε στην ύλη.
Αυτά τα δύο πράγματα μαζί, τα μαθήματα που έχω μάθει να μάθω και το έργο που γεννιέμαι να κάνω, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα βιώματα των παιδικών χρόνων. Αυτό είναι το δώρο. Το θέμα είναι αν το αξιοποιώ ή όχι. Εκεί είναι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Μπορώ να αφήνω αυτά ασυνείδητα να επιδρούν πάνω μου και να είμαι ένα ρομπότ, ένα μηχάνημα που απλώς κάνει το ίδιο που έμαθα, ή να επεμβαίνω σε αυτό, να επιλέγω και να δω τα θετικά που υπήρξε που θέλω να προχωρήσω και τα αρνητικά που θέλω να διακόψω. Και να κάνω ένα ξεκαθάρισμα με το παρελθόν. Για να κάνουμε αυτό θα έχουμε μια ευκαιρία να αναλύσουμε τις τάσεις των γανιών μας, τις θετικές ιδιότητες, τις αρνητικές ιδιότητες, και να δούμε τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτό και να προχωρήσουμε πιο συνειδητά, επιλέγοντας την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε, και να απελευθερωθούμε από τη μηχανικότητα που υπήρξε τότε. Και για να κάνουμε αυτό θα πρέπει να δούμε επίσης τους ρόλους που παίζουν οι γονείς μας και τους ρόλους που παίξαμε εμείς σε ανταπόκριση με δικούς τους ρόλους, σε ποιους ρόλους μπήκαμε για να επιβιώσουμε μέσα στην ζωή σε σχέση με τους ρόλους που παίξαν οι γονείς. Η έβδομη επίγνωση είναι ο συντονισμός με την ροή. Εδώ υπάρχει η έννοια της ροής της εξέλιξης, ότι μία συνειδητότητα που εξελίζεται μέσα από το υλικό κόσμο και εκφράζεται σε ένα όλο και προχωρημένο τρόπο, και η δική μας ικανότητα να συντονιζόμαστε ή όχι με αυτή την ροή. Είναι η γενική ροή της ανθρωπότητας και είναι η προσωπική ροή της ζωής μας. Για να μπορούμε να συντονιστούμε με την ροή αυτή, πρέπει να ανακαλύψουμε το σκοπό της ζωής μας. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ. Και άρα έρχεται σε αυτή την επίγνωση η άσκηση του να θέτουμε το ερώτημα της ζωής. Το ερώτημα της ζωής μας, σε κάθε στάδιο της ζωής μας, μπορεί να αλλάζει. Το ερώτημα δεν είναι αν θα γίνει κάτι ή πότε θα γίνει κάτι. Το ερώτημα είναι τι να κάνω εγώ. Αυτό είναι πάντα το ερώτημα. Να κάνω αυτό ή να κάνω αυτό. Σε σχέση με την υγεία, σε σχέση με μια σχέση, σε σχέση με το επάγγελμα, σε σχέση με την οικογένεια, σε σχέση με την πνευματική μου πορεία. Το ερώτημα της ζωής είναι το ερώτημα της κατεύθυνσης των ενέργειών δικών μας. Ότι μην μπερδευτείτε όταν σας ρωτάω, σκεφτείτε το ερώτημα της ζωής. Μην ρωτήστε πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ή αν θα βρείτε το σύντροφο της ζωής σας. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι να κάνω αυτό ή να κάνω το άλλο. Πρέπει να σκεφτείτε τις επιλογές. Συγκεκριμένα στο βιβλίο αυτό παίζεται μέσα από το μυθιστόρημα, ότι ο άνθρωπος πρέπει να προχωράει να βρει τις άλλες επιγνώσεις και βρίσκεται σε ένα μέρος που ο δρόμος πάει έτσι και έτσι, και πρέπει να ξέρει ποιο δρόμο θα πάρει για να φτάσει εκεί που θα φτάσει. Και ποια είναι η απάντηση? Αυτό που φαίνεται πιο όμορφο. Και αυτό είναι κάτι που θα χρησιμοποιήσουμε και στην άσκηση με τις τρεις πόρτες, αλλά και μέσα στην ζωή. Δηλαδή είναι περίεργο καμία φορά γιατί ένας άνθρωπος φαίνεται τόσο όμορφο σε εμάς και όχι στους άλλους. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Και γιατί μπορούμε να είμαστε τρελά ερωτευμένοι έναν άνθρωπο και ο άλλος να μην του κάνει τίποτα αυτός ο άνθρωπος? Γιατί? Γιατί υπάρχει μέσα στο υποσυνείδητο, ή αν θέλετε από τον ανώτερο αυτό,
ένα πράγμα που μας κάνει να βλέπουμε κάτι σαν πολύ όμορφο ή πολύ σημαντικό ή ελκυστικό, γιατί σε αυτό το στάδιο παίρνουμε την οδήγηση να ακολουθήσουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα βρούμε αιώνια ευτυχία. Μπορεί να βρούμε τον πελά μας. Άρα τον πελά αυτό θα είναι αυτό που έπρεπε να βρούμε για την εξέλιξή μας. Εντάξει. Οπότε καμία εγγύηση δεν παίρνουμε ακολουθώντας αυτό που είναι όμορφο. Και πρέπει να προσέξουμε, αν συνέχεια ακολουθούμε κάτι που είναι όμορφο και συνέχεια κάναμε λάθος, κάτι σημαίνει και αυτό. Υπάρχουν από μερικοί άνθρωποι που συνέχεια ρωτάνε γιατί έλκω συνέχεια τέτοιους άντρες ή τέτοιες γυναίκες. Κάτι μπορεί να παίζει κάτι άλλο εκτός από μια πνευματική καθοδήγηση σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να αναζητώ ο άνθρωπος να παίζω γνωστά παιχνίδια. Μπορεί να θέλω να έχω μια πρόκληση και να μην με ενδιαφέρει η πραγματική αγάπη, αλλά η πρόκληση ή άλλα παιχνίδια που παίζονται μέσα στο νου. Ότι καμία φορά χρειάζεται και μια διάβγεια, αλλά γενικά ακολουθούμε το όμορφο. Έχουμε εμπιστοσύνη ότι αν κάτι φαίνεται όμορφο σε μας, ωραίο για μας να το κάνουμε. Δεν μιλάω μόνο για ανθρώπους, μιλάω για δραστηριότητες, χώροι, μέρη να είμαστε, μέρη να πάμε, οτιδήποτε, ότι κάτι μας τραβάει προς αυτό, να ακολουθήσουμε, να έχουμε εμπιστοσύνη. Η 8η επίγνωση έχει σχέση με την ομαδική σύνδεση μεταξύ μας και με κάποιο τρόπο σε ένα προχωρημένο επίπεδο αντεκατεστεί την ερωτική σχέση με μια σχέση ψηλής ενέργειας με πολλά άτομα, όπου βλέπω τον κάθε άνθρωπο σε μια ομάδα και φεύγω πια από το να βλέπω ανθρώπους μαύρους και άσπρους, μουσουλμάνους και χριστιανούς, Έλληνες, Τούρκους, Αμερικάνους, και αρχίζω να βλέπω συνειδητότητα και να συνδέομαι με την συνειδητότητα. Και η 8η επίγνωση είναι κάτι που χρειάζεται να εφαρμόσουμε στις συναντήσεις μας. Αυτή τη στιγμή εσείς με το να με προσέχετε μου δίνετε ενέργεια να συνδέομαι με κάτι ανώτερο από αυτό που θα μπορούσα να συνδεθώ και να μοιραστώ μαζί σας αν δεν με προσέχετε. Αν όλα κοιμηθήκετε αυτή την ώρα και εγώ μία θα πλήγω γρήγορα, θα σταματήσω να μιλήσω, δηλαδή δεν θα έχω καμία έμπνευση να πω τίποτα. Και αν μιλάτε μεταξύ σας και δεν με προσέχετε, πάλι δεν θα μπορώ να βρω καμία έμπνευση. Μου δίνετε ενέργεια να συνδέομαι εγώ, γιατί είμαστε μία συνειδητότητα και εσείς μιλάτε στον εαυτό σας μέσα από μένα. Και το ίδιο ισχύει σε κάθε επαφή με κάθε άνθρωπο. Η 8η επίγνωση λέει, όποτε συναντάτε οποιοδήποτε άνθρωπο, να τον θαυμάζετε, να τον κοιτάξετε, να τον προσέχετε και να περιμένετε ένα μήνυμα από τον άνθρωπο αυτό, από τον ταξιτζή, από τον οδηγό του λεωφορείου, από τον μανάβη. Δηλαδή όλη την ημέρα να ενεργοποιώ τους ανθρώπους επέναντί μου με το να έχω ένα ανοιχτό μυαλό, μια ανοιχτή καρδιά και να εκπέμβω αγάπη και ενέργεια προς αυτά τα άτομα, και θα συνδέονται αυτοί οι άνθρωποι με κάτι ανώτερο μέσα τους και κάτι κοινό μεταξύ μας, και πολύ πιθανόν θα πάρω και εγώ και θα πάρουν και αυτοί απαντήσεις και μηνύματα για την ζωή μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ομάδες σας στην αρμονική ζωή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν είστε σε μία ομάδα, θα σας βάλω να κάνετε τριάδες και ζευγάρια ή πέντε άτομα μαζί καμία φορά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχετε τώρα, να μην κοιτάτε το ταβάνι, να μην κοιτάξετε τα χαρτιά σας, να μην κοιτάξετε τις άλλες ομάδες,
ενεργοποιήστε τον άνθρωπο απέναντί σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική επίγνωση και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στην αρμονική ζωή, επειδή έχουμε πολύ συχνά επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Και τώρα, παρά να βαριώσετε ή να κοιτάξετε τι κάνουν οι άλλοι, ενεργοποιήστε τον άνθρωπο απέναντί σας και περιμένετε κάτι σοφό από τον άνθρωπο αυτό. Η ένατη επίγνωση είναι, αν θέλετε, η ολοκλήρωση των επιγνώσεων, που είναι ότι ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε ένα «ον» σαν το Χριστό. Γίνεται η θέωση του ανθρώπου, πραγματοποιείται και μάλιστα υπάρχει εκεί την δυνατότητα στο βιβλίο, στο τέλος, ότι μπορεί να μετουσιώνεται και να πάβει να είναι ύλη και να γίνει ενέργεια, να γίνει φως. Ότι δεν χρειάζεται να πεθάνει, ότι μπορεί με το υλικό του σώμα να μετουσιώνεται και να μεταμορφώνεται τα άτομα, τα ίδια που αποτελούν το σώμα του, να γίνουν ενέργεια, να γίνουν φως και να πάρει μια άλλη μορφή. Η ένατη επίγνωση είναι η μεταμόρφωση της κοινωνίας, όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν σε αρμονία, σε μια ιδανική κοινωνία, συνεργασίες, ισότητας, ενότητας. Και τι ρόλο θέλω να παίξω εγώ και στην δημιουργία της κοινωνίας αυτής, αλλά και στην συντήρηση της κοινωνίας αυτής. Πιθανόν δηλαδή, εγώ θα είμαι χωρίς δουλειά σε αυτή την κοινωνία. Δεν θα χρειάζομαι στο ρόλο που είμαι. Ίσως θα γίνω τραγουδιστής ή κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά δεν θα χρειάζονται τέτοια σεμινάρια σε αυτή την κοινωνία. Οι άνθρωποι θα έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να μην χρειάζονται τέτοια βοήθεια για να κάνουν αυτές οι αλλαγές. Ότι θέλουμε ο καθένας να σκεφτεί εγώ πώς φαντάζομαι την κοινωνία αυτή και τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα στην ζωή μου για να προχωρήσουμε σταδιακά προς αυτή την κοινωνία. Και θυμηθείτε ότι αυτές οι ενέργειες πέφτουν σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι η εσωτερική μου εργασία, που επιδράει στο σύνολο μέσα από το μόρφο γενετικό πεδίο και την κρίσιμη μάζα. Και δεύτερο, η εργασία μου προς το έξω, χειροπιαστή εργασία, όπου βοηθάω ανθρώπους γύρω μου με κάποιο τρόπο. Ο καθένας να δει με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει και εξωτερικά. Και αυτές είναι έτσι μια περίληψη των 9 επιγνώσεων. Θα γυρίσουμε τώρα στην πρώτη επίγνωση και έτσι θα παίξουμε λίγο με αυτό, αναζητώντας, αν θέλετε, την ικανότητά μας να συλλάβουμε τις συμπτώσεις και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Γυρίστε, καταρχήν η πρώτη σας σελίδα έχει μια περίληψη των 9 επιγνώσεων και μπορείτε να το διαβάσετε και να θυμηθείτε τις επιγνώσεις αυτές. Αν θέλετε, γυρίστε μόλον στη σελίδα 2α, ακολουθώντας την διάστησή μου. Τώρα, θέλω να κοιτάξετε, να σκεφτείτε 3 πράγματα. Γύρω από το δωμάτιο έχω βάλει κάποια χαρτιά που λέει σταθμός 1, σταθμός 2, σταθμός 3, μέχρι σταθμό 12. Ξεκινάει το 1 εδώ, μετά είναι το 2, το 3, το 4, 5, το 6, 7, 8, 9, 10, 11 στην κολόνα εδώ, 12 στην κολόνα εδώ. Το πρώτο ερώτημα είναι, κοιτώντας γύρω από το δωμάτιο και υπερβαίνοντας την αδράνεια του να μην σηκωθείτε καθόλου, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο αυτό,
κοιτάξτε γύρω από το δωμάτιο και κοιτάξτε πού θα θέλετε να καθίσετε. Πού θα θέλετε, πού έλκεστε, πού νομίζετε ότι το μέλλον σας βρίσκεται. Δεν θα σηκωθείτε. Όχι, δεν θα σηκωθείτε τώρα. Να πάω και να σας δείξω τους σταθμούς, για να ξέρετε. Αν θέλετε, το βλέπετε. Πάλι, εγώ μου πλάκα. Okay. Κοιτάξτε γύρω από το δωμάτιο και γράψτε ένα μέρος που νομίζετε ότι εκεί βρίσκεται το μέλλον σας. Γράψτε το εκεί. Λέει σταθμό, αριθμό. Ποιος το αριθμό? Ή αν δεν θέλετε να κοιτάξετε, συλλάβετε στο νου σας ένα αριθμό που φαίνεται τυχερό για εσάς σήμερα. Γιατί θα συναντήσετε εκεί κάποιο σημαντικό άνθρωπο. Εντάξει. Ως 12. Να δείτε ποιο... Τώρα να κλείσετε τα μάτια σας και να περιμένετε ένα χρώμα να έρθει στο νου σας. Οποιοδήποτε χρώμα. Και να γράψετε μετά το χρώμα αυτό. Όποιο χρώμα, ζητάμε ένα χρώμα που έχει σχέση με κάποιο μήνυμα που θα πάρετε. Ζητήστε ένα χρώμα που να έχει σχέση με ένα μήνυμα που θα πάρετε. Okay. Τώρα, εγγράψτε το χρώμα. Okay, έχετε ένα σταθμό και ένα χρώμα. Τώρα κοιτάξτε γύρω από το δωμάτιο στα άτομα που υπάρχουν στο δωμάτιο και να δείτε αν υπάρχει κάποιος που κάπως σας κάνει περισσότερη εντύπωση. Όχι επειδή το γουστάρετε, ας πούμε, αλλά επειδή φαίνεται σαν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάποιο μήνυμα για εσάς σήμερα. Κοιτάξτε από το δωμάτιο και επιλέξτε δύο άτομα, δεν έχει σημασία που δεν ξέρετε το όνομά τους, εσείς ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι ανάγκη να ξέρετε το όνομα. Okay, τώρα όλοι έχουμε ένα αριθμό, ένα χρώμα και ένα ή δύο άτομα που για κάποιο λόγο είναι στο νου μας όταν τα βλέπουμε. Παίζεις. Όχι, δεν παίζω. Να παίξεις. Εσύ παίζεις, λέει. Okay. Τώρα, γυρίστε τώρα στην σελίδα 2. Θα αφήσουμε την πρώτη ερώτηση και θα προχωρήσουμε στην δεύτερη και τρίτη. Προσωπικά στοιχεία. Οι πιο σημαντικές ανάγκες σε αυτή την φάση της ζωής μου είναι. Β. Οι πιο σημαντικοί στόχοι σε αυτή την φάση της ζωής μου είναι. Μπορεί να συμπίπτουν αυτά. Θα δείτε εσείς. Και Γ. Τα προβλήματα που με απασχολούν πιο πολύ σε αυτή την φάση της ζωής μου είναι. Ότι θα απαντήσετε γραπτά για τον εαυτό σας αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Μετά θα προχωρήσετε στην ερώτηση 3. Συμπτώσεις που μου έχουν οδηγήσει συνειδητά ή υποσυνείδητα. Στον σύντροφό μου ή σε προηγούμενο σύντροφο. Πώς έτυχε, αν χάσετε ένα τρένο, μήπως δεν το συναντήσετε. Αν δεν πήγετε κάπου,
με ποια σειρά γεγονότα ή συμπτώσεις πέσετε επάνω σε σύντροφό σας ή σε κάποιο άλλο σύντροφο. Προσπαθήστε να δείτε την σειρά των συμπτώσεων εκεί. Καμία φορά αν έχει αλλάξει κάτι έστω και ένα λεπτό, δεν θα είχαμε δει τον άνθρωπο αυτό. Ίσως να χαίρεστε με την ιδέα αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Κάθε τι που συμβαίνει στην ζωή μας είναι για την εξέλιξή μας. Δύο, στην εργασία σας. Ποιες συμπτώσεις παίξουν ρόλο το να καταλήξετε στην εργασία σας. Τρίτο, στην πόλη, η περιοχή, η σπίτι που μένετε. Και τέταρτο, στο δρόμο της αναζήτησης, στην αρμονική ζωή ή σε αυτό το σεμινάριο. Ποιες είναι οι συμπτώσεις, καταστάσεις, γεγονότα που έχουν παίξει ρόλο σε αυτό. Ότι σας δίνω χρόνο τώρα να απαντήσετε αυτές τις 7 ερωτήσεις, έτσι περιληπτικά, και μετά θα προχωρήσουμε. Έχετε καμία ερώτηση για αυτό που θα γράψετε πριν προχωρήσουμε? Okay. Πάρτε τώρα λίγο χρόνο να σημειώσετε. Okay. Τώρα τι θα κάνουμε? Θα έχετε μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε και την 8η επίγνωση και την 1η επίγνωση και σε κάποιο βαθμό και την 7η. Δηλαδή, ο κάθε ένας από εσάς έχετε ένα χαρτί με ένα αριθμό. Αυτός είναι ο αριθμός του σταθμού που θα πάτε. Εκεί θα συναντήσετε άλλα δύο άτομα που έχουν το ίδιο αριθμό που έχετε εσείς. Εκεί θα μοιραστείτε τις απαντήσεις σας σε αυτές τις 7 ερωτήσεις. Δηλαδή, ποιες είναι οι ανάγκες σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας, ποια είναι τα θέματα που σας απασχολούν περισσότερα τώρα στην ζωή σας και τις συμπτώσεις που στην ζωή σας λειτουργήσανε, να βρείτε το σύντροφο, την εργασία, το μέρος που ζείτε και τις συμπτώσεις που σας έφερε στην αρμονική ζωή ή στο σεμινάριο αυτό ή στο πνευματικό δρόμο γενικά. Την ώρα που μιλάει ο ένας, οι άλλοι δύο θα εφαρμόσουν την 8η επίγνωση, που σημαίνει ότι θα καθίσουν ίσια, δεν θα ξαπλώσουν, δεν θα κοιτάξουν αλλού, θα δώσουν πολύ συγκέντρωση στον άνθρωπο και όλη την προσοχή τους, ώστε να βοηθήσουν τον άνθρωπο αυτό να έρθει σε επαφή με ό,τι ανώτερο υπάρχει. Την ώρα που ακούμε τον άνθρωπο αυτό να μιλάει, προσέχουμε μήπως αυτά που λέει έχει κάποιο μήνυμα για μας. Βέβαια δεν έχουμε δουλέψει ακόμα με την 7η επίγνωση, αλλά ίσως έχετε στο νου σας κάποιο δίλημα αυτή τη στιγμή και να ξέρετε τι είναι αυτό το δίλημα και ακούγοντας τον άλλο να δείτε, δηλαδή θα το πάρετε σαν δεδομένο ότι δεν είναι η σύμπτωση, δεν είναι τυχαίο που βρεθήκετε με τον άνθρωπο αυτό σήμερα και ακούσετε την ιστορία του, ακούσετε για τις σκέψεις του, για το εσωτερικό του κόσμο, για αυτά που έχουν συμβεί, ότι δεν είναι τυχαίο, ότι υπάρχει κάτι που μπορείτε να αποκομίσετε αυτό. Μπορείτε να αποκομίσετε βέβαια πολύ περισσότερο αν συγκεντρώνεστε στον άνθρωπο και τον δίνετε όλη την προσοχή και την ενέργειά σας. Θα σας πω πότε είναι η ώρα να αλλάξετε στο δεύτερο άνθρωπο. Αλλιώς μπορείτε, αν τελειώνει ο πρώτος άνθρωπος να λέει όλα αυτά που έχει σκεφτεί και γράψει, μπορείτε να τον ρωτήσετε ερωτήσεις.
και αυτό θα είναι το κέντρο της συγκέντρωσης, μέχρι να σας πω τώρα αλλάξτε, πάτε στο δεύτερο άνθρωπο. Αλλιώς ή μιλάει ή τον ρωτάτε ερωτήσεις που σας έχουν κινητοποιηθεί και απαντάει σε αυτές τις ερωτήσεις. Επίσης, πηγαίνοντας, θέλουμε να δούμε μετά, να αξιολογήσουμε τις συμπτώσεις. Βρεθήκαμε με κάποιον που φοράει το χρώμα που σκεφτήκαμε. Βρεθήκαμε στο αριθμό που έχουμε επιλέξει ή όχι. Πόσοι έχετε το αριθμό που επιλέξετε, είναι κανένας? 1, 2, 3, okay. Το αριθμό που επιλέξετε. 3, θα βρεθείτε με τον άνθρωπο που προσέξετε νωρίτερα. Για να δούμε αν θα βρεθείτε με τον άνθρωπο αυτό. Άρα το σημαντικό είναι τι μηνύματα και τι συνεργασία θα έχετε μεταξύ σας. Τώρα προσέξτε, για να μην γίνεται το χάος, θα πάτε στο σταθμό όπου είναι, βλέπετε τους αριθμούς εδώ, και θα καθίσετε πρώτο σιωπηλά και θα ενώσετε χέρια. Θα σας κάνω μια σιωπηλή συγκέντρωση πρώτο και μετά θα μιλήσετε. Εντάξει. Okay. Πηγαίνετε στο αριθμό. Εσύ θα πας στο αριθμό που επέλεξες. Σε μια ομάδα θα είναι 4 άτομα. Χρήστο. Και όταν βρεθείτε με τα άλλα δύο άτομα, όταν θα βρεθείτε με τα άλλα δύο άτομα, ενώστε, δεν μπορείτε να φύγετε. Μπορείτε να ενώσετε χέρια και να καθίσετε σε ένα τρίγωνο και θα σας καθοδηγήσω. Καθίστε σε ένα τρίγωνο μεταξύ σας. Ελέγξτε όμως ότι έχετε όλοι το ίδιο αριθμό. Okay. Ενώστε χέρια, καθισμένοι ενώστε χέρια, καθίστε να είστε άνετοι. Okay. Okay. Ενώστε χέρια τώρα και κλείστε τα μάτια σας και πάρτε μερικές αναπνοές μαζί. Αναπνέστε μαζί και για να μπορείτε να συντονιστείτε ακόμα πιο πολύ, συγχρονίσετε τις αναπνοές σας. Με την εισπνοή σηκώστε όλοι μαζί τα χέρια προς το πάνω, λίγη παύση και με την εκπνοή κατεβάσετε τα χέρια. Και κάντε το αυτό αργά και συγχρονισμένα. Κάντε το μερικές φορές ακόμα. Όσο πιο αργά μπορείτε. Αργά και συνειδητά. Εισπνοή προς το πάνω. Αργά, αργά. Κάντε το πιο αργά τώρα. Εκπνοή κάτω. Κάντε το μία φορά ακόμα. Και μετά αφήστε τα χέρια σας ενωμένα. Αλλά χαλαρά, κάτω χαλαρά, ενωμένα. Και βιώστε την ενέργεια που υπάρχει στα χέρια σας, που σας ενώνει με τους άλλους. Συντοπίστε ότι ερχόμαστε όλοι από μία πηγή, από μία συνειδητότητα. Ότι όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες,
και προβληματισμούς. Και προχωράμε όλοι στην εξέλιξη. Κάντε την εσωτερική απόφαση όταν θα ανοίξετε τα μάτια σας να προσέχετε με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον τον καθέναν και αυτό που λέει, βιώνοντας ένα άνοιγμα αγάπης και ενότητας με αυτόν. Μπορείτε να αφήσετε τα χέρια σας και να ανοίξετε τα μάτια σας και σιωπηλά αποφασίστε ποιος θα μιλήσει πρώτος. Οι άλλοι δύο τον προσέχουν με αγάπη και θα σας πω πότε είναι η ώρα να μιλήσει ο δεύτερος άνθρωπος. Μπορείτε να αρχίσετε. Πόσοι από εσάς νιώθετε ότι πήρετε ενέργεια από την συζήτηση? Η συζήτηση, η επαφή με τους άλλους σας έδωσε ενέργεια. Πόσοι κουραστήκατε με την συζήτηση? Γενικά όταν άνθρωποι μοιράζονται μεταξύ τους πράγματα που έχουν σημασία για αυτούς, υπάρχει μια συναλλαγή ενέργειας. Απλώς την πολλή ομιλία για πράγματα ανούσια πολλές φορές μπορεί να μας κουράζει. Κοιτάξτε πάλι την σελίδα 2α και υπάρχει η ερώτηση 5. Στην διάρκεια της συζήτησης και μετά, α, ομοιότητες που βλέπω με τους άλλους με τους οποίους κάθομαι, για κάποιο λόγο βρεθήκατε με 2 άλλα άτομα. Τι ομοιότητες έχετε με αυτά τα άτομα? Έχετε όμοιες ανάγκες, οι στόχους, οι προβλήματα? Είχατε τίποτα όμοιο στον τρόπο που βρεθήκατε, αν θέλετε, συμπτώσεις με σύντροφο, εργασία, αρμονική ζωή κτλ. Και β, μηνύματα που πήρα από την συζήτηση. Σας αφήνω 5 λεπτά, έτσι δεν έγινε να γράψω ολόκληρες φράσεις. Έτσι, σημειώσεις. Τι ομοιότητες είδατε με τους άλλους και τι μηνύματα, αν πήρετε μηνύματα, τι μηνύματα πήρετε από τους άλλους.
Okay. Μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, αλλά θα ρωτήσω, πόσοι από εσάς βρήκατε ομοιότητες με τους άλλους που βρεθήκατε? Είμαστε. Ή λειτουργεί κάποια εσωτερική καθοδήγηση, ή είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι μέσα στην ζωή. Ένα από τα δύο. Πόσοι από εσάς πήρετε κάποιο μήνυμα, νιώθετε ότι κάτι ακούσατε που σας βοηθάει σε κάποιο βαθμό? Okay, πολύ ενδιαφέρον. Okay. Η άσκησή σας αυτή την εβδομάδα είναι να εφαρμόσετε αυτό. Να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά για μηνύματα, για τις λεγόμενες συμπτώσεις που έχουν κάτι να πούνε. Τώρα, βοηθάει πολύ να έχουμε ένα συγκεκριμένο ερώτημα στο νου μας για να ερμηνεύσουμε τα μηνύματα, και θα συζητήσουμε αυτό αργότερα. Αλλά την εβδομάδα απλώς προσέξτε τα μηνύματα. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε ή να πείτε? Ναι, Μαρία. Εγώ είχα στείλει για ένα email ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος έτσι που έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σαν καθοδηγητή, σαν δάσκαλο στη ζωή μου, έχει φύγει τώρα. Και να βρέθει ο Σταύρος να τα συζητήσουμε πάλι. Ο Σταύρος δεν ξέρω τι κατάλαβα. Οκ. Άλλο. Κάτι που θέλετε να ρωτήσετε? Δηλαδή κάτι που λειτουργεί μέσα μας, το βλέπουμε μπροστά μας. Και το βλέπουμε και το έλκουμε. Όχι, κάτι που στην καρδιά μας ακουμπάει και ηχεί, έρχεται. Okay. Κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε ή να πείτε? Το τρία που θέλεις. Όχι, δικό σου είναι, εντάξει. Ναι, Ιωάννα. Τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Και μετά βλέπουμε. Δεν νομίζω να χρειαστούμε συναντήσεις μετά τα Χριστούγεννα, αλλά αν είναι, μπορεί ένα ή δύο. Και μετά θα μας εγκαταλείψεις. Και μετά θα κάνουμε άλλο. Θα υπάρχει άλλο σεμινάριο. Θα κάνω τρία διαφορετικά σεμινάρια από το Φεβρουάριο και μετά. Τι θέλω? Δεν θυμάμαι. Ένα είναι για σχέσεις ανδρών γυναικών, ένα άλλο για την ενοχή και το φόβο, και ένα άλλο για κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι. Οκ, τότε καλή εβδομάδα. Σκεφτείτε αυτά και θα σας δούμε.